του Νομισματικού Ταμείου, με τη συμπεριφορά του δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης και απειλεί ακόμα και να τεινάξει στον αέρα τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Η συμπεριφορά του από υπηρεσιακούς παράγοντες, τεχνοκράτες, ακόμα και από χαμηλόβαθμα στελέχη της Τρόικα, χαρακτηρίζεται ως ηρωνική, αλαζονική και άκαμπτη. Στην τελευταία σύσκεψη, μάλιστα στο Υπουργείο Οικονομικών, ο σκληρός κύριος Τόμψεν, παρουσία 40 στελεχών και του Γιάννη Στουρνάρα, έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να απευθυνθεί με ηρωνικό και απαξιωτικό ύφος στον Υπουργό Οικονομικών. Μη λέτε ότι δεν θα πάρετε μέτρα, γιατί στο τέλος θα τα πάρετε. Το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργήσει η στάση του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμψεν, δεν έχει προκαλέσει έκπληξη μόνο στην ελληνική πλευρά, αλλά και στους άλλους δύο εκπροσώπους της Τρόικα. Bye. Διεκδικεί για τον εαυτό του το ρόλο του αρχηγού στις διαπραγματεύσεις και δεν διστάζει να αδειάσει ακόμα και τα άλλα μέλη της αποστολής των δανειστών. Όταν μάλιστα ο αρχηγός της αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ματίας Μος, τόλμησε σε μια σύσκεψη να πει ναι στο αίτημα για παράταση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου, άκουσε δίπλα του την κοφτή φωνή του κυρίου Τόμψεν να το απαντά. Όχι, να καταβληθούν τώρα. Ίσως γι' αυτό ακόμα και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διστάζουν σε κατηδίαν συνομιλίες να δείξουν με το δάχτυλο τον Πολ Τόμψεν και να τον κατηγορήσουν ότι ακολουθεί προσωπική στρατηγική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Πολ Τόμψεν κατάφερε να βγάλει από τα ρούχα του ακόμα και τον μετριοπαθή και ήρεμο κατά τα άλλα Γιάννη Στουρνάρα. Ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο σκληρός Τόμψεν ζητούσε με υψωμένη φωνή την οικονομική εξόντωση μισθωτών και συνταξιούχων. Ήταν η πρώτη φορά που ο Υπουργός Οικονομικών του είπε σε έντονο ύφος. Έως εδώ, δεν έχω άλλες προσφορές. Οι χαρακτηρισμοί, μάλιστα για τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών, δίνουν και παίρνουν. Συμπεριφέρεται σαν μαγκάκι, λένε κάποιοι. Είναι μούτρο, λένε κάποιοι άλλοι. Τι λέει ο ίδιος ο Τόμψεν για όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Μόνο πρόσφατα ζήτησε να αυξηθεί ο αριθμός των αδώρων ασφαλείας που τον συνοδεύουν στα ραντεβού του. Γιατί άραγε? Όταν πάλι βλέπει οι επιλογές του να γυρίζουν μπούμεραγκ, δεν διστάζει να επιρρύψει τις ευθύνες στους άλλους. Όπως έκανε στις αρχές του χρόνου, που παραδέχθηκε αστοχίες στο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άφησε ωστόσο αιχμές εναντίον της Ευρωζώνης, λέγοντας ότι εξ αρχής το Ταμείο είχε ταχθεί υπέρ μιας μεγαλύτερης περίοδου προσαρμογής για την Ελλάδα. Όταν πάλι δεν ασχολείται με τους αριθμούς, φροντίζει και πάλι να μην περνά απαρατήρητος. Με τη συμπεριφορά του φυσικά. Όπως έκανε το περασμένο καλοκαίρι, όταν για 20 λεπτά έκοψε την κίνηση στο κέντρο του Κολονακίου, προκειμένου να μπορέσει απρόσκοπτα, με άνεση και ασφάλεια, να μπει σε ένα μανάβικο και να ψωνίζει τα αγαπημένα του φρούτα, τα βερίκοκα. Να αφήσουμε τον αγαπητό κύριο Τόμψεν και να έρθουμε τώρα στο μέτωπο.